Χρονιά ανάσχεσης της πτώσης των πωλήσεων αποδείχθηκε το 2014 για τις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς μπήκε φρένο σε μια παρατεταμένη περίοδο απολιών που ξεκίνησε το 2008 στις απαρχές της οικονομικής κρίσης για τη χώρα μας. Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία που έκανε η ICAP στους διαθέσιμους ισολογισμούς 1043 επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δύο τελευταίων ετών. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονό ότι εκτό από την ανάσχεση τη φθήνουσα πορεία, το 2014 σημειώθηκε και μια ελαφριά ενίσχυση του κύκλου εργασιών, ο οποίο αυξήθηκε κατά 0,7 παρά τι δύσκολε οικονομικά συνθήκε και το ρευστό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η εγχώρια αγορά. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η βελτίωση που παρουσιάζουν τα λειτουργικά κέρδη, τα οποία κατέγραψαν άνοδο 47%, ενώ με θετικά πρόσημα κινήθηκαν και τα έσοδα προφόρων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 28%. Αυτή η θετική εικόνα δεν αποτυπώνεται ωστόσο σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα από τις συνολικά 1.043 επιχειρήσεις, τα στοιχεία των οποίων αναλύθηκαν από την ICAP, οι 640 εταιρείες εμφανίστηκαν κερδοφόρες με κέρδη που ανήλθαν περίπου στο 1 δισεκατομμύριο 906 εκατομμύρια ευρώ. Ο αριθμό των εταιριών που εμφάνισαν ζημίες ήταν 403, με τι απώλειες να διαμορφώνονται περίπου στα 1,142 δισεκατομμύρια ευρώ και τον κλάδο τη βιομηχανία να μετρά τι σημαντικότερε πληγέ για το 2014, καθώ ήταν ο μοναδικό στον οποίο συνεχίστηκε η πτώση των πολίσεων. Οι κύκλοι τη αγορά πάντω διατηρούν την αισιοδοξία του για το μέλλον, επισημένουν ωστόσο ότι πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό συμφωνία με του Ευρωπαίου εταίρου μα, προκειμένου να διαλυθεί το κλίμα αναμονή που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα.